Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 6 Αυγούστου σήμερα και πάμε να δούμε σε τίτλους τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Προληπτικές διαβροχές στο ΣΕΙΣΟΥ, πυρηδραποθήκες στα δάση λόγω του καύσωνα. Προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές της Χαλκιδικής, αγανακτισμένοι κάτοικοι και τουρίστες, τι απαντούν οι δήμαρχοι. Έκκληση για προσφορά αίματος κάνει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Μειώνονται τα αποθέματα αίματος και οι ανάγκες αυξάνονται διαρκώς. Σε επιφυλακή βρίσκεται από νωρίς το πρωί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, καθώς όλη η περιοχή θεωρείται αυξημένου κινδύνου λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων και των προβλέψεων της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Σε όλη την Κεντρική Μακεδονία, άπαντες είναι σε ετοιμότητα και πλήρη εγρήγορση. Φυσικά, το βλέμμα όλων παραμένει στραμμένο στην Αττική, την Εύβοια, την Ηλία, αλλά και όλες τις περιοχές που δοκιμάζονται από την πύρινη λέλαπα. Η πυροσβεστική δίνει τη μάχη της κατάσβεσης σε πολλά μέτωπα έπειτα από μια εφιαλτική νύχτα. Οι προσπάθειες είναι δύσκολες καθώς πνέουν ισχυροί άνεμοι, προκαλώντας συνεχείς αναζωπηρώσεις. Μάλιστα, μετά τις 11 το βράδυ, εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 που καλούσαν τους κατοίκους στη Μαλακάσα, στον οικισμό Σφενδάλη, στο Καπανδρίτη και το Πολυδένδρη να εκενώσουν την περιοχή. Το κύριο μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή των Αφιδνών, όπου χθες το βράδυ δόθηκε μια σκληρή μάχη στην Εθνική Οδό, προκειμένου να σταματήσει η πύρινη επέλαση. Στην περιοχή σημειώνονται εκρήξεις, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το μέτωπο πυρκαγιάς παραμένει ισχυρό για τρίτη μέρα σε Εύβοια, Ηλία, Λακωνία, Μεσσηνία, ενώ προβληματισμό προκαλεί και το νέο μέτωπο στην Φωκίδα. Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης προχωρούν σε προληπτικές διαβροχές στην περιοχή του Ζωολογικού Κήπου. Περίπου 30 άτομα με υδροφόρες του Δήμου συμμετέχουν στη συγκεκριμένη εργασία, ενώ παράλληλα συλλέγονται επιπλέον τα ξερά κλαδιά και τα χόρτα. Περίπου 30 άτομα με υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης προχωρούν σε προληπτικές διαβροχές στην περιοχή του Ζωολογικού Κήπου. Οι υπάλληλοι με μάνικες καταβρέχουν την περιοχή τόσο εντός όσο και εκτός του Ζωολογικού Κήπου. Βλέποντας ότι γίνεται σε όλη την Ελλάδα και καλύτερα να προλάβουμε παρά να αντιμετωπίσουμε, μπαίνουμε στη διαδικασία και κάνουμε διαβροχή σε διάφορα σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, όπως ο Ζωολογικός Κήπος και την Πέριξ περιοχή γύρω από αυτού, διότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα δέντρα εδώ είναι πάρα πολύ ξερά και ουσιαστικά θα κοπούνε, αν όχι στο 100%, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο παρατεταμένος καύσωνας έχει μετατρέψει πολλές περιοχές σε πύρινη αποθήκη, ενώ η αλλαγή του καιρού με την ενίσχυση των ανέμων αυξάνει τους φόβους εκδήλωσης πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον κύριο Δημητριάδη, θα ακολουθηθεί η διαπρακτική και σε άλλα σημεία του περιεστικού δάσους. Το κομμάτι αυτό εδώ είναι οι θερμοπύλες πραγματικά της Θεσσαλονίκης, για να μην περάσει η φωτιά κάτω. Αν πάρει φωτιά αυτό το κομμάτι, σημαίνει ότι θα περάσει και στις κατοικημένες περιοχές. Αυτό προσπαθούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο, να μπορέσουμε, αν υπάρξει μακριά από εδώ μια φωτιά, να μπορέσει να σταματήσει, να καθυστερήσει μάλλον, γιατί δεν μπορεί να σταματήσει, να καθυστερήσει αυτό το κομμάτι το οποίο θα το έχουμε εντελώς βρεγμένο για να μην έχει προβλήματα. Οι προληπτικές διαβροχές θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες στο περιεστικό δάσος της Θεσσαλονίκης. Σε όλη τη Θεσσαλονίκη εμείς θα κάνουμε, όπου μπορούμε να κάνουμε διαβροχή και υπάρχει επικινδυνότητα, εκεί πέρα θα γίνουν διαβροχές. Ήδη συζητιέται και ένα σχέδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε διαβροχές και σε άλλα σημεία με τις υδροφόρες του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίες είναι αρκετές. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του Δήμου απομάκρυναν όλα τα ξερά κλαδιά που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εστίες για την εκδήλωση πυρκαγιάς, προκειμένου να προστατευτεί το δάσος του ΣΕΙΣΟΥ. Στο περιεστικό δάσος της Θεσσαλονίκης υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας των πολιτών μέχρι και τη Δευτέρα στις 6 το πρωί. Δεν πρέπει να πάθουμε αυτό το οποίο παθαίνει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Βέβαια, αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά. Βλέπω ότι όλα τα πυροσβεστικά μέσα, και είναι λογικό, αυτή τη στιγμή έχουν πέσει στην αντιμετώπιση της φωτιάς στην Ελλάδα από τη Λάρισα και κάτω, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οπότε, αν γίνει κάτι τώρα, θα ήμασταν οχύρωτοι. Οπότε, το καλύτερο απ' όλα είναι προληπτικές διαβροχές παντού όπου μπορούμε, όπου υπάρχουν δίκτυα, όπου υπάρχουν υδροφόρες να πηγαίνουμε να τα στέλνουμε. Ενώ αντίστοιχα θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να κάνουμε πάρα πολλές περιπολίες. Καθημερινά στο ΣΕΙΣΟΥ πραγματοποιούνται διπλές περιπολίες. Το περίπολο είναι χωρισμένο σε δύο βάρδιες, το πρωί από τις 7 έως τις 3 το μεσημέρι και το απόγευμα από τις 2 έως τις 10 το βράδυ. Τα κλιμάκια είναι μεικτά και καλύπτονται από άτομα του δασαρχείου, της πυροσβεστικής καθώς και της ελληνικής αστυνομίας. Οι περιπολίες από το δασαρχείο καλύπτονται από δύο υπαλλήλους τους σε κάθε βάρδια.
Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει για τα δάση της Χαλκιδικής εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που ευνοούν το ξέσπασμα καταστροφικών πυρκαγιών. Μετά από δεκαήμερο καύσωνα, τα δάση περιοχής έχουν μετατραπεί σε βόμβες, έτοιμες να σκάσουν. Τις τελευταίες ώρες έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες αρχές, ενώ έχουν ενισχυθεί και τα μέτρα προστασίας των δασικών εκτάσεων γύρω από τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Ήδη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα 9 Αυγούστου, έχει απαγορευτεί σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση. Ταυτόχρονα για το ίδιο χρονικό διάστημα απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα ή εργασία που μπορεί να προκαλέσει φωτιά, όπως για παράδειγμα οξυγονοκόλληση ή καύση έφλεκτης ύλης. Για κάθε παράβαση εκτός από τις σοβαρές ποινικές κυρώσεις προβλέπεται στην πρώτη περίπτωση πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ και στη δεύτερη πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό υποδεχόμαστε τον κύριο Στρατή Βουγιούκα, μετεωρολόγο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Ρουμελιώτη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Ακραίος ιστορικός ο καύσωνας, αυτός που έχει επισκεφθεί τη χώρα μας και δεν λέει να μας αφήσει. Τα σαραντάρια πλάς είναι πλέον καθημερινό φαινόμενο. Ναι, πραγματικά διανύσαμε μία περίοδο ενός, όπως σωστά είπατε, ακραίου καύσωνα και ιστορικού. Είναι δύσκολο να βρούμε ανάλογο προηγούμενο στην σύγχρονη ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια, έναν καύσωνα που να συνδυάζει και μεγάλη διάρκεια και τόσο ακραία ένταση δεν έχουμε. Για παράδειγμα, υπάρχει ο καύσωνας του 1987 που είχε και πολλούς νεκρούς, καθώς τότε δεν διαθέταμε κλιματιστικά, ο οποίος αυτή τη φορά ξεπεράστηκε σε διάρκεια και ένταση. Υπάρχουν οι καύσωνες του 2007 που επίσης ήταν ακραίοι και έχουν μείνει στην ιστορία από τις εξίσου καταστροφικές πυρκαγιές εκείνες τις χρονιές. Αλλά αυτή τη φορά είχαμε ένα συνδυασμό αρκετά σπάνιο. Είχαμε αρκετές μέρες με θερμοκρασίες άνω των 40, οι οποίες προοδευτικά συνέχισαν να ανεβαίνουν και έτσι φτάσαμε σε επίπεδα με θερμοκρασίες από 45 έως 47 βαθμούς, με την υψηλότερη πανελλαδικά να καταγράφεται από το δίκτυο του Εθνικού Στεροσκοπίου στο Λαγκαδά με 47,1 βαθμούς Κελσίου. Ήταν και το πανευρωπαϊκό ρεκόρ που καταγράφηκε στο Λαγκαδά την Τρίτη, 47,1 βαθμούς. Και η Μακρακόμη την Δευτέρα 46 και κάτι, αν δεν απατώμε. Ναι, βεβαίως. Βέβαια, να πούμε πανευρωπαϊκό ρεκόρ ως προς εκείνη την ημέρα ή ως προς αυτόν τον καύσωνα. Ναι, και όχι απαραίτητα ιστορικά πανευρωπαϊκό ρεκόρ. Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ένα ρεκόρ στη Σεβίλη που ξεπερνάει τους 50. Ναι. Το οποίο βέβαια είναι αρκετά παλιό, αλλά σίγουρα ήταν κάτι εξαιρετικά ακραίο για τη χώρα μας. Πάντως, πώς μπορούμε να προστατευτούμε, κύριε Βουγιούκα, από όλο αυτό εδώ πέρα? Γιατί εντάξει, έχουμε τα κλιματιστικά, αλλά ιδίως οι ευπαθείς ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, είναι δύσκολο να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι, προφανώς είναι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Χρειάζεται να ακούμε τις οδηγίες και τις υποδείξεις των ειδικών και των ειδικών υγείας και της πολιτικής προστασίας που, όσο περνούν τα χρόνια, προφανώς δεν έχουμε. Έχουμε περισσότερα μέσα και περισσότερη πληροφορία και περισσότερη επιστημονική γνώση από ό,τι διαθέταμε πριν από 20, 30, 40 χρόνια. Οπότε οφείλουμε, όπως σε κάθε αντικείμενο, να ακούμε τον ειδικό και τις υποδείξεις του και σίγουρα να περιορίζονται οι μετακινήσεις αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερα σημαντικός λόγος ή κάποια επίγουσα ανάγκη. Να περάσουμε τώρα και στο πολύ μείζον θέμα με τις καταστροφικές πυρκαγιές που κατακαίνε πραγματικά οι πύρινες γλώσσες, η πύρινη λέλαπα, κατακαίνε όλη τη χώρα. Ναι, δυστυχώς η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να περιγραφεί με ήπιες εκφράσεις. Έχουμε πυρκαγιές που αναπτύσσουν και οι ίδιες πλέον ακραίες συνθήκες και συμπεριφορές που τις βλέπαμε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια. Δεν σημαίνει ότι δεν συνέβαιναν ποτέ ακραίες πυρκαγιές στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή οι συνθήκες που επικρατούν και που επικράτησαν τις προηγούμενες μέρες αλλά και μήνες, δηλαδή θέλω να πω, είχαμε πολύ μεγάλο διάστημα ανομβρίας, είχαμε πολύ μεγάλο διάστημα υψηλών θερμοκρασιών, καθώς προηγήθηκε και τον Ιούνιο ένας καύσωνας διαρκείας. Η έφλεκτη ύλη που υπάρχει στα δάση και για άλλους λόγους προφανώς που αφορούν την πρόληψη που στην Ελλάδα κακά τα ψέματα υστερεί αρκετά η χώρα μας. Βρέθηκε έφλεκτη ύλη με συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών και σχεδόν μηδενικής υγρασίας. Δεν μιλάμε για την υγρασία του αέρα που ήταν στο 10 με 20 30%, μιλάμε για την υγρασία του εδάφους και της καύσιμης ύλης που μετρήθηκε από επιστήμονες κοντά στο μηδέν.
Δηλαδή, η ξηρασία θεωρείται ότι παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο, ούτως ώστε να έχουμε τέτοια φαινόμενα με συχνές πυρκαγιές. Έχει σημασία. Βέβαια, έχει μεγάλη σημασία το πόσο ξηρό είναι το υλικό και πόσο έφλεκτο, το πόσο καθαρό είναι ή αν είναι γεμάτο υλικά που μπορούν να καούν, το πόσο θερμό είναι στην παρούσα φάση και φυσικά χρειάζεται να υπάρξει κάποια εκκίνηση πυρκαγιάς από κάποιο αίτιο. Αλλά όπως προειδοποιούσαμε και όλες αυτές τις μέρες, ο βαθμός επικινδυνότητας ήταν στα ανώτατα επίπεδα και γι' αυτό και συστήνεται στους πολίτες να μην καίνε, να μην κάνουν υπαίθριες εργασίες. Φυσικά φωτιές υπήρξαν και θα υπάρχουν και χρειάζεται να είμαστε πιο έτοιμοι να τις αντιμετωπίζουμε, γιατί και η κλιματική αλλαγή, κακά τα ψέματα, έχει αρχίσει να αλλάζει τη συμπεριφορά των πυρκαγιών, όχι μόνο στη χώρα μας. Εμείς βέβαια πιο κοντά στην Αφρική και σε θερμό κλίμα και με πυρόφυλλα είδη δέντρων που διαθέτουμε, είμαστε σε πολύ ψηλό βαθμό επικινδυνότητας, αλλά βλέπουμε παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά πυρκαγιές που δεν ελέγχονται όσα μέσα και αν υπάρχουν. Θεωρείτε δηλαδή με την εμπειρία σας ότι η κλιματική αλλαγή συντελεί σε όλα αυτά τα φαινόμενα? Και για τον καύσωνα και για τις πυρκαγιές, για την ξηρασία, για όλα αυτά. Είναι η κλιματική αλλαγή που συντελεί? Η κλιματική αλλαγή βοηθά σε μεγάλο βαθμό στο να χειροτερεύει η κατάσταση και να δυσκολεύουν οι συνθήκες που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Δεν αναφέρομαι σε δική μου άποψη αυτή τη στιγμή. Αναφέρομαι πάντα σε γνώσεις που παρέχονται από συναδέλφους που μελετούν πολλά χρόνια και που κάνουν διδακτορικά και έρευνα πάνω στο αντικείμενο. Έχουμε εξαιρετικούς συναδέλφους στο αστεροσκοπείο. Έχει αναπτυχθεί και το σύστημα IRIS, που είναι ένα προγνωστικό μοντέλο για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Η λύση που οφείλουν να κάνουν πλέον όλες οι χώρες και φυσικά η χώρα μας, αφού για εμάς μιλάμε, είναι να επενδύσουν πολύ περισσότερο στην πρόληψη, στην ύπαρξη επιστημονικής γνώσης, στο να έχουν συνεργάτες επιστήμονες που βοηθούν και τη γνώση και την πρόληψη, γιατί αλλιώς το να κυνηγάμε συνεχώς το πώς θα σβήσουμε μια πυρκαγιά, μπορούν να βάζουμε όσα αεροπλάνα θέλουμε συνέχεια και οι πυρκαγιές να γίνονται πιο δύσκολες. Τι μπορεί να κάνει η επιστήμη για να είμαστε πιο έτοιμοι ώστε να αντιμετωπίζουμε ακραία φαινόμενα? Η επιστήμη οφείλει μέσα από την έρευνα να μας βοηθά να γνωρίζουμε καλύτερα το τι συμβαίνει, τη φυσική που κρύβεται σε οποιοδήποτε φαινόμενο, τις διεργασίες που γίνονται, ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Οφείλουν οι επιστήμονες να λαμβάνονται σοβαρότερα υπόψη στη γνώση που πρέπει να προϋπάρχει και να προλαμβάνουμε, και όχι να καλούνται απλά να εξηγούν τι συνέβη. Γιατί, κακά τα ψέματα, όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι συμβαίνει, δεν διορθώνουμε τίποτα απολύτως, αν δεν γίνουν ενέργειες που θα προηγηθούν τις επόμενες φωτιές. Στη χώρα μας θεωρείτε ότι είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα? Προλαμβάνουμε ή μάλλον θεραπεύουμε κατόπιν εορτής? Νομίζω είναι μια γενικότερη πρακτική των χωρών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς δημιουργείται μεν ευρωπαϊκός στόλος εναέριων μέσων και για την κατάσβεση. Θεωρώ ότι αυτό που είπα και νωρίτερα, ότι πρέπει να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη οι επιστημονικές μελέτες και οι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό. Δηλαδή αυτό κάνουν και τους διαθέτουμε. Και είναι ένα πρόβλημα που αποτελεί βάση για να πάμε καλύτερα. Οι επόμενες μέρες θα είναι δύσκολες όσον αφορά τον καιρό και τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα διατηρηθούν έτσι σε υψηλά επίπεδα? Θα έχουμε καύσωνα παρατεταμένο? Οι μέρες διατηρούνται δύσκολες, καθώς πλέον ενισχύονται οι άνεμοι και βροχές δεν υπάρχουν στη χώρα. Με εξαίρεση ίσως κάποιες καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα, δεν φαίνονται κάποιες γενικευμένες βροχοπτώσεις το επόμενο διάστημα. Μάλιστα, φαίνεται ότι η θερμοκρασία θα ανέβει εκ νέου τη νέα εβδομάδα, όχι στα επίπεδα της προηγούμενης, αλλά και πάλι θα δούμε 40 κατά τόπους. Και ότι πριν το 15 Αύγουστο δεν φαίνεται να επανερχόμαστε στις φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, από τις οποίες έχουμε ξεφύγει εδώ και πολύ καιρό. Άρα ο κίνδυνος πυρκαγιών ελοχεύει από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα? Πάντα, φυσικά. Όπως είναι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες, ναι, καθημερινά. Θα μεταβάλλεται απλά το πόσο έντονο ή πόσο υψηλός είναι ο βαθμός επικινδυνότητας, αλλά θα παραμένει σημαντικός. Και μην ξεχνάμε ότι οι φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν έχουν σβήσει ώστε να το βλέπουμε από μηδενική βάση. Ωραία, κύριε Βουγιούκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ. Τώρα, προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν για μία ακόμη χρονιά περιοχές στη Χαλκιδική και μάλιστα μεσούσεις της τουριστικής περίοδου, αλλά και του πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει εδώ και μέρες όλη τη χώρα. Οι διακοπές νερού που οφείλονται είτε σε τοπικές βλάβες του δικτύου, είτε σε διακοπές ρεύματος προκαλούν κύματα δυσφορίας και παραπώνων. Αγανάκτηση και οργή στους κατοίκους περιοχών της Χαλκιδικής, παραθεριστές αλλά και τους υπεύθυνους των τοπικών αρχών προκαλούν για ακόμη μια φορά τα προβλήματα υδροδότησης, τα οποία παρατηρούνται συχνά πυκνά. Και να σκεφτεί κανείς ότι το πρόβλημα εμφανίζεται εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει όλη τη χώρα, αλλά και μεσούσης της τουριστικής περιόδου που βρίσκεται στην κορύφωσή της. Γι' αυτό και έχουμε διαμαρτυρηθεί έντονα προς τον ΔΔΕ με σχετικές μας ανακοινώσεις, καθώς οι πολύ συχνές και μερικές φορές και πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος λόγω κακής συντήρησης του δικτύου και υπερφόρτωσής του τις τελευταίες μέρες και μάλιστα εν μέσω καύσωνα έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην υδροδότηση. Οι διακοπές νερού που οφείλονται είτε σε τοπικές βλάβες του δικτύου είτε σε διακοπές ρεύματος αλλά και η αλόγιστη χρήση του νερού προκαλούν κύματα δυσφορίας και παραπώνων τόσο στους παραθεριστές όσο και τους μόνιμους κατοίκους. Η βλάβη αποκαταστάθηκε γύρω στις 11 η ώρα το βράδυ, αλλά μαγικά οι δεξαμενές δεν γεμίζουν, οπότε ουσιαστικά ο κόσμος μέχρι και τις πρωινές ώρες ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα από την έλλειψη υδροδότησης. Ο Δήμαρχος Αριστοτέλης Τέλειος Βαλιάνος τονίζει πως οι διακοπές υδροδότησης δεν είναι κάτι πρωτότυπο τους καλοκαιρινούς μήνες, όμως είναι μια πραγματικότητα που στοιχίζει και ανέφερε πως έχουν εντοπιστεί προβλήματα στην Ουρανούπολη, τα Πυργαδίκια, την Αμουλιανή και τα Νέα Ρόδα. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτό, όταν συμβαίνει αυτό το φαινόμενο, δημιουργεί ζητήματα στην καθημερινότητα του και του δημότη αλλά και του επισκέπτη. Βέβαια, με αυτοθυσία θα έλεγα ότι τα συνεργεία μας προσπαθούν να διορθώσουν τα όποια προβλήματα. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Ιθωνίας Κυπαρίσης Ντέμπλας επισημαίνει ότι υπήρξε μια ευρεία διακοπή νερού στο Μαρμαρά, ενώ κάποια προβλήματα αναφέρθηκαν στην Τωρόνη και το Καλαμίτσι, τα οποία, όπως είπε, προέκυψαν εξαιτίας των βλαβών στο δίκτυο της ΔΕΗ. Ουσιαστικά, τέθηκαν εκτός λειτουργίας όλα τα αντλιοστάσια του Δήμου Τωρόνης, του Δήμου Σιθωνίας, από τις Παθιές μέχρι και την παραλία Σικιάς. Ο Μαρμαράς δυστυχώς έμεινε από τις 9 η ώρα το βράδυ μέχρι και τις 3 τα χαράματα χωρίς νερό. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για ένα νέο Μαρμαρά, ο οποίος είναι πάρα πολύ κόσμο έχει. Και εδώ να σας πω μετά ακριβώς τι συμβαίνει και τι κόσμο έχει η Σιθωνία και η Χαλκιδική. Το Ρόνι έμεινε και αυτή χωρίς νερό. Πάντως, αυτό που τόνισαν οι δήμαρχοι είναι το γεγονός ότι είναι επιτακτική ανάγκη για δημιουργία νέων υποδομών δικτύου υδροδότησης, καθώς οι ανάγκες με την παρουσία χιλιάδων τουριστών και επισκεπτών στην περιοχή πολλαπλασιάζονται και οι υπάρχουσες δεν επαρκούν ούτε στο ελάχιστο. Όταν έχεις φτιάξει υποδομές για τους μόνιμους κατοίκους και ξαφνικά τα τελευταία χρόνια εμφανίζονται πολυάριθμοι επισκέπτες και οι τοπικές μας κοινωνίες υπερφορτώνονται με τις ανάγκες που δημιουργούν οι τουριστικές ροές, καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να μιλάμε πια για νέες υποδομές, για νέα σημεία υδροληψίας, για νέα εξωτερικά δίκτυα, για νέα εσωτερικά δίκτυα. Οι υποδομές μας είναι στα όρια τους. Καταλαβαίνετε, όταν παραδείγματος χάρη ο βιολογικός καθαρισμός της Συγκήτης έχει γίνει το 1999 και είναι συγκεκριμένων προδιαγραφών, σήμερα καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την υπέρμετρη οικοδομική δραστηριότητα στον οικισμό Νικήτης. Λοιπόν, οι υποδομές μας είναι στα όρια πλέον και στην ίδρυυση και στους βιολογικούς καθαρισμούς. Αυτό που περιμένουν κάτοικοι, επισκέπτες και δημοτικές αρχές είναι να λυθούν άμεσα τα προβλήματα της υδροδότησης και να μην χρειαστεί να περνούν αυτόν τον εφιάλτη, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπου η ζήτηση και η ανάγκη για νερό είναι τεράστια. Αν και βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού, μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση τις καθημερινές στις ακτές του Δήμου Θερμαϊκού και οι επαγγελματίες περιμένουν τα Σαββατοκύριακα του Αυγούστου να μπορέσουν να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Μικροί και μεγάλοι, τηρώντας φυσικά τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, απολαμβάνουν ευχάριστες και δροσερές στιγμές στις οργανωμένες παραλίες. Οι οργανωμένες παραλίες σε Περαία, για 30 και νέους επιβάτες στο Δήμο Θερμαϊκού αποτελούν κάθε χρόνο ιδανικό προορισμό για Θεσσαλονικείς αλλά και τουρίστες. Μέσα στην πόλη είναι άστα να πάμε. Είναι ωραία. Μετά τη δουλειά και εγώ ήρθα. Αν και βρισκόμαστε στην κορύφωση του καλοκαιριού, μειωμένη είναι η τουριστική κίνηση. Κριτικά με τις παλαιότερες χρονιές είμαστε σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Δυστυχώς. Βέβαια, έχουμε θετική σκέψη πάντα. Συνήθως είναι από τα Βαλκάνια. Φέτος έχουμε ελάχιστους Γερμανούς, ενώ παλιότερα ήταν περισσότεροι. Ακόμα πιο λίγους Γάλλους και Ιταλούς. Ζορίζονται. Ήταν δύσκολη χρονιά.
πολύ δύσκολη χρονιά. Ζορίζονται λίγο, αλλά πιστεύω θα ανακάψουν σιγά σιγά. Βλέπετε ότι λόγω αυτής της κατάστασης έχει μειωθεί πάρα πολύ ο τουρισμός. Λίγοι από τα Βαλκάνια ήρθαμε. Δεν θυμίζει τίποτα προηγούμενες χρονιές? Όχι, όχι. Λιγότεροι τουρίστες. Τα Σαββατοκύριακο του Αυγούστου ευελπιστούν οι επαγγελματίες να είναι καλύτερο ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν τις εισπράξεις τους. Πάνε όλα καλά, το καλοκαίρι είναι πολύ καλύτερο και ευελπιστούμε να έχει και μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με πέρυσι. Πέστρεψαν τα χαμόγελα, παρόλα αυτά υπάρχει ένα σχετικό μούδιασμα σχετικά με το τι θα γίνει, τι θα ακολουθήσει. Αλλά όσο υπάρχει καλοκαίρι, υπάρχουν και χαμόγελα, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα πιο μπροστά το Βαποράκι έφερε 8 άτομα. Πώς να συντηρηθεί το Βαποράκι με 8 άτομα? Όταν είναι καμιά Κυριακή, ξέρω εγώ, Σαββάτο, φέρνουν 20, 30, 50 άτομα. Έχουμε κόσμο από τα καραβάκια, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι έχουν βοηθήσει τον κόσμο. Η ζέση στην πόλη είναι ανυπόφορη, οπότε τι καλύτερο για τους Θεσσαλονικείς να επισκεφθούν εκτός από τις παραλίες της Καλκιδικής, της Πιερίας και του Στριμωνικού Κόλπου και τις κοντινές ακτές του Δήμου Θερμαϊκού. Βίντεο μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού για την COVID-3 επιστροφή στα αμφιθέατρα επιμελήθηκε πρωτοβουλία με την ονομασία Restart AUTH από φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το μήνυμα που στέλνουν οι φοιτητές με τη δράση τους και το βίντεο είναι ότι εμβολιαζόμαστε για να ξαναζωντανέψει το πανεπιστήμιό μας. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΑΠΘΙΤΑ έχουν ζήσει 1,5 χρόνο κλεισμένοι στο σπίτι τους, μακριά από το πανεπιστήμιο. Δεν το βαρέθηκες όλο αυτό? Οι φοιτητές των πανεπιστημίων έμειναν εκτός του φυσικού τους χώρου, των αιθουσών και των αμφιθεάτρων εδώ και 1,5 χρόνο ελαίου πανδημίας και κορονοϊού. Όπως είναι λογικό, κανείς τους δεν θέλει να βρίσκεται μακριά από το πανεπιστήμιο και όλοι θέλουν να επιστρέψουν άμεσα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους με κανονικό τρόπο και όχι εξ αποστάσεως. Για το λόγο αυτό, φοιτητές και φοιτήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Γραφείο Συντονισμού Εθελοντών και Φοιτητικών Δράσεων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου επιμελήθηκαν πρωτοβουλία με την ονομασία Restart AUTH, όπου και δημιούργησαν βίντεο μήνυμα υπέρ του εμβολιασμού για την COVID-free επιστροφή στα αμφιθέατρα. Εύα, 19 ετών, μαθαίνει να κάνει ενέσεις σε πορτοκάλια. Εύα, δεν το βαρέθηκες όλο αυτό? Ξέρεις αν πρέπει να το ξεφρουδίσω πρώτα. Γιώργος, 24 ετών, ήθελε τίβενο και πανό, αλλά είναι μόνος στο σπίτι. Τόσα χρόνια γι' αυτό. Εσύ δεν βαρέθηκες πια? Το βίντεο παρουσιάζει διάφορους φοιτητές και φοιτήτρες να εξηγούν τον λόγο για τον οποίο εμβολιάστηκαν, ενώ σημειώνουν τα πράγματα που τους έλειψαν όλο αυτό το μεγάλο διάστημα που το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αλλά και το σύνολο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ήταν με κατεβασμένα ρολά λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Χρήστο, εσύ δεν βαρέθηκες? Ανοίξτε όλες τις κάμερες σας, παρακαλώ. Χρήστος, 20 ετών. Ψάχνει για νέες συνδρομητικές πλατφόρμες. Κάθεσε που κάθεσε. Μήπως τουλάχιστον να εμβολιαζόσουν? Παιδιά, γιατί εμβολιαστήκατε? Τι γιατί? Γιατί μας έλειψαν το αμφιθέατρο και οι παρέες μας. Εύα και Γιώργος. Δεν τους έλειψαν τα πορτοκάλια. Παράλληλα, αφήνουν και μπηχτή για την παραπληροφόρηση, όπως λένε, σχετικά με τα σκευάσματα των εμβολίων για τον κορονοϊό, καθώς ένας εξ αυτών ανακαλύπτει ότι στον μπράτσο που εμβολιάστηκε κολλάει ένα κουτάλι. Εσείς, γιατί εμβολιαστήκατε? Τι γιατί? Για να ξαναζωντανέψει η βιβλιοθήκη. Και εσύ, γιατί εμβολιάστηκες? Τι γιατί? Γιατί είχα να δω το κάμπους τόσους μήνες. Το κάμπους γενικά? Οκ, κυρίως για τα εργαστήριά μου. Το μήνυμα που στέλνουν οι φοιτητές με το βίντεο και τη δράση τους είναι ότι εμβολιαζόμαστε για να ξαναζωντανέψει το πανεπιστήμιό μας. Τελικά, γιατί εμβολιαστήκαμε? Πάμε λίγο, εθελοντές μου, πάμε λίγο να χαιρόμαστε εδώ πέρα. Προτερά σου στάρτηκε. Οι συντελεστές του βίντεο έχουν εμβολιαστεί στο σύνολό τους, ενώ όπως τονίζεται, για τη δημιουργία του βίντεο έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα κατά της COVID-19, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας. Έκκληση για προσφορά αίματος κάνει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, περιμένοντας όλους τους πολίτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των αρμόδιων υπηρεσιών. Κάθε μέρα που περνάει, τα αποθέματα αίματος μειώνονται, με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που χρειάζονται μετάγγιση. Οι αιμοληψίες θα πραγματοποιούνται στα 5 μεγάλα νοσοκομεία της πόλης, Αχέπα, Παπανικολάου, Ιπποκράτιο, Θεαγένειο και Άγιος Παύλος. Δεν αφήνουμε καμία ζωή να κινδυνέψει. Δίνουμε αίμα, σώζουμε ζωές. Πριν φύγεις,
Θυμήσου να δώσεις αίμα για εκείνους που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Επισημαίνεις η ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να ανταποκριθούν στο κάλεσμα των αρμόδιων υπηρεσιών. Αποφασίσαμε να κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας και εμείς συνεργαζόμαστε με τα 4 μεγάλα νοσοκομεία αιμοδοσίας της Θεσσαλονίκης, το ΑΚΕΠΑ, το Ιπποκράτιο, τον Άγιο Παύλο, το Θεαγένιο και το Παπα-Νικολάου 5. Συγγνώμη. Υπάρχει ωράριο και προτείνουμε σε όλους τους πολίτες, κάνουμε έκκληση να βοηθήσουν ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με το αίμα. Δυστυχώς, τα αποθέματα αίματος μειώνονται μέρα με τη μέρα αισθητά. Οι ανάγκες όμως είναι κάτι παραπάνω από αυξημένες, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση των ασθενών που χρειάζονται μετάγγιση. Έτσι, η προσφορά αίματος από όποιον μπορεί να δωρήσει κρίνεται πέρα για πέρα επιβεβλημένη. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και τα αποθέματα αίματος είναι ιδιαίτερα πολύτιμα, καθώς μειώνεται ο αριθμός των αιμοληψιών, αλλά ταυτόχρονα αυξάνονται οι ανάγκες. Κάθε μέρα που περνάει, τα αποθέματα μειώνονται και έτσι δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα και σε ασθενείς που χρειάζεται μετάγγιση. Η Περιφέρεια τονίζει πως το αίμα είναι φορέα ζωής και η μόνη πηγή του είναι οι εθελοντές αιμοδότες. Παρά τη δύσκολη περίοδο λόγω του ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι περισσότεροι απολαμβάνουν τις διακοπές τους, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας είναι βέβαιος ότι οι εθελοντές θα κάνουν το καθήκον τους και θα δώσουν το παράδειγμα και στους υπόλοιπους πολίτες να δώσουν αίμα και να βοηθήσουν κάποιον που το έχει ανάγκη. Είναι πάρα πολύ δύσκολες ημέρες, πολλοί προγραμματίζουν τις διακοπές τους, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές αιμοδότες, τους οποίους εμείς τους στηρίζουμε και πιστεύω θα βρουν λίγο από τον χρόνο τους, γιατί τα νοσοκομεία με πρωτόκολλο τα υγειονομικά μέτρα έχουν μεγάλο ωράριο, έχουν πολύ καλά μέσα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και πιστεύω ότι ο κόσμος θα μας ακούσει και θα πάει να βοηθήσει τις αιμοδοσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω της Αντιπεριφέρειας Υγείας έχει υλοποιήσει ήδη 4 επιτυχημένες εξορμήσεις αιμοδοσίας μέσα στο 2021, ενώ συνεχίζει να στηρίζει ενεργά τις δράσεις αυτές, καλώντας και πάλι τους πολίτες να προσφέρουν το πολύτιμο αίμα τους και αυτήν την περίοδο. Έχουμε ξεκινήσει αιμοδοσίες, έχουμε κάνει 4 πάρα πολύ μεγάλες αιμοδοσίες, στηρίζοντας τα νοσοκομεία και είμαστε δίπλα σε κάθε αιμοδοσία που γίνεται, είμαστε δίπλα και βοηθάμε και στηρίζουμε τις αιμοδοσίες. Τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την προστασία από την πανδημία και τηρώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα, υλοποιούν καθημερινά αιμοδοσίες. Συνίσταται να προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου να καθοριστεί ραντεβού ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα συγχρονισμού. Υπάρχει ένα μήνυμα ότι πάμε προς έλλειψη και θέλουμε να το προλάβουμε. Είμαστε ένα βήμα μπροστά, δεν θέλουμε να υπάρξει η παραμικρή έλλειψη και ανάγκη, γι' αυτό στηρίζουμε τις αιμοδοσίες και κάνουμε έκκληση για προσφορά αίματος. Όπως μας ενημέρωσε ο κύριος Μήτας, το Σεπτέμβριο προγραμματίζεται να γίνει μεγάλη αιμοδοσία, για την οποία φυσικά θα υπάρξουν και σχετικές ανακοινώσεις. Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων σύμφωνα με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών. Η καταβολή των 2 πρώτων μηνιαίων δόσεων του οφειλόμενου φόρου θα γίνει μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Με νομοθετική διάταξη του Υπουργείου Οικονομικών παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου και η καταβολή των 2 πρώτων μηνιαίων δόσεων Ιουλίου και Αυγούστου του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν, αλλά και για να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι πολίτες, οι λογιστές και οι φοροτεχνικοί, εξαντλώντας κάθε χρονικό περιθώριο παράτασης δεδομένης της επερχόμενης έκδοσης των εκαθαριστικών ένφια εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Επισημαίνεται ότι για την παροχή έκπτωσης 3% στο συνολικό ποσό του οφειλόμενου φόρου που προκύπτει από τη φορολογική δήλωση, τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους μέχρι τις 27 Αυγούστου και να καταβάλουν εφάπαξ τον φόρο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι αιτήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Όπως ενημερώνει η διοίκηση του ΟΠΕΚΑ, οι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 στην πλατφόρμα της ΙΔΙΚΑ ή μέσω του διαδικτυακού τόπου opeka.gr με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης του δικαιούχου στο TaxisNet. Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στο Α21 του 2021 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2019 και μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής της φετινής φορολογικής δήλωσης. Σχέδιο για την πλήρη και μόνιμη κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από το δημόσιο και τις συντάξεις έχει ήδη βάλει στο τραπέζι του Υπουργείου Οικονομικών, μελετώντας τα σενάρια των νέων φοροελαφρύνσεων για το 2022 και το 2023. Κλειδί για τις αποφάσεις αποτελεί ο προϋπολογισμός του 2022, όπου και αναλόγως του δημοσιονομικού χώρου θα χτιστεί ο οδικός χάρτης των νέων παρεμβάσεων.
Τόσο για φέτος όσο και για το 2022 η εισφορά αλληλεγγύης έχει παγώσει για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και όσους έχουν εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες. Γι' αυτό και θεωρείται δεδομένο ότι μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στο δημόσιο και τις συντάξεις θα καταργηθεί οριστικά και στον ιδιωτικό τομέα. Το πακέτο των παρεμβάσεων θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της κατάργησης του νέου προϋπολογισμού και εφόσον υπάρξει μια ολοκληρωμένη εικόνα των στοιχείων για την πορεία της οικονομίας για την οποία καθοριστικό θα είναι το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου. Αναλόγως του δημοσιονομικού χώρου θα αποφασιστεί και πώς θα υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για τη μονιμοποίηση των ελαφρύνσεων που ισχύουν ήδη, όπως της μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Ενθαρρυντικά πάντως είναι τα πρώτα στοιχεία που έρχονται από την εξέλιξη των τουριστικών αφίξεων που δείχνουν ότι τα έσοδα από το μέτωπο αυτό θα υπερβούν το στόχο του 45% των εσόδων του 2019. Αυτό επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να ελπίζει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα ξεπεράσει το 4% έναντι αρχικής πρόβλεψης 3,6%, διευρύνοντας έτσι τα δημοσιονομικά περιθώρια για τις ελαφρύνσεις που σχεδιάζονται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το πιθανότερο σενάριο προβλέπει την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το δημόσιο και τις συντάξεις από το 2023. Στην περίπτωση αυτή, χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, δημόσιοι λειτουργοί και συνταξιούχοι με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα δουν αυξήσεις στις αποδοχές τους, καθώς θα σταματήσει η μηνιαία παρακράτηση της εισφοράς. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη από την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ, συν το κόστος από την απώλεια εσόδων που προκύπτει λόγω της κατάργησης της εισφοράς για όσους δεν είναι μισθωτοί του δημοσίου τομέα και συνταξιούχοι. Οι υγειονομικές εξελίξεις, παράλληλα με τον τουρισμό, βρίσκονται επίσης στο μικροσκόπιο του οικονομικού επιτελείου. Ο ρυθμός διάδοσης της μετάλλαξης Δέλτα και η ύπαρξη τυχόν νέων επικίνδυνων μεταλλάξεων θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για την πορεία της οικονομίας έως το τέλος του έτους. Εδώ κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Ακολουθεί ο Γιώργος Φακής με τις αθλητικές ειδήσεις. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.